Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανόμενος και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν. Γεια σας κύριε Καραμπελιά. Χαίρετε κύριε Δαμοβολίτη. Κύριε Καραμπελιά, το 2001... Χαιρετούμε τη Λεβεντομάνα Κρήτη, αν είναι ακόμα. Ελπίζω να παραμένει. Αυτό έχει πολλά ερωτηματικά, αλλά θέλει πολιτική συζήτηση το πράγμα για την εγχώρια χοινή και εμείς τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για τη Μέση Ανατολή. Έλεγα λοιπόν ότι το 2001 είχατε γράψει ένα βιβλίο, το οποίο εγώ το διάβασα πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, που λεγόταν «Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση». Εκεί λοιπόν περιγράφατε κατά πρώτον τον τρόπο, με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα στην Μέση Ανατολή, περιγράφατε λοιπόν τον τρόπο που είχε λειτουργήσει το Ισραήλ με τη βοήθεια της Δύσης και πώς με ναυαρχίδα τον επικισμό στα μέσα και τα εργαλεία δημιουργούσε καταστάσεις που θα έφερναν τέτοιες εικόνες. Και το άλλο είναι τον τρόπο που ο αραβικός κόσμος, οι αραβικές χώρες χρησιμοποιούσαν ισλαμικά ιδρύματα, οργανώσεις και κυβερνήσεις με τον τρόπο που δούλευαν και έφεραν αυτό το εκρηκτικό μείγμα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα βλέπουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά σε βάρος του Ισραήλ από την Χαμάς, την Παλαιστινιακή Οργάνωση, τρομοκρατική βέβαια, και επειδή είχατε περιγράψει εδώ και 20 πλέον χρόνια το πώς όλο αυτό το πράγμα ζυμωνόταν, θέλαμε εισαγωγικά να μας βάλετε πρώτα ιστορικά στο θέμα για να φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Ναι, καταρχάς να πω κάτι που ίσως το αγνοούν οι περισσότεροι σήμερα. Παλιά ήταν πολύ γνωστό ότι η Χαμάς και γενικά το κίνημα το ισλαμιστικό στους Παλαιστίνιους προωθήθηκε και ενισχύθηκε από το Ισραήλ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τότε την Αλ-Φατάχ και τις Παλαιστινιακές κοσμικές οργανώσεις. Τότε λοιπόν, και επειδή μάλιστα ήταν και πιο ήπιοι τότε οι μουσουλμάνοι, οι αδερφοί μουσουλμάνοι στη Γάζα, είχε προωθήσει τη δημιουργία της Χαμάς, όπως οι Αμερικάνοι είχαν κάνει με τον Μπιν Λάντεν. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ήταν περίπου το ίδιο μοντέλο, Ναι. Διότι είχαν τη λογική ότι σου λέει εντάξει, πιο άνετα είναι να έχουμε κάποιους Ισλαμιστές απέναντι στους άλλους οι οποίοι ήταν η καρδιά του Παλαιστινιακού κινήματος, που ήταν ένα κίνημα κοσμικό. Είδαμε τώρα πως γυρνάει η ιστορία και μέσα από την πολιτικοποίηση της θρησκείας γίνεται όλο και πιο ισχυρή η ισλαμική πλευρά στο Παλαιστινιακό κίνημα, κυριάρχησε σχεδόν απόλυτα στην Γάζα και έχει και μεγάλη ισχύ και στη Δυτική Όχθη, γιατί όπως ξέρουμε οι Παλαιστίνοι ζουν σε τρία μέρη, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και αλλού όπου είναι πρόσφυγες. Στη Γάζα λοιπόν από το 2006 κυριαρχεί η Χαμάς και σταδιακώς είχε βγει μάλιστα σε συγκρούσεις τότε εκλογικές, είχε κυριαρχήσει και σταδιακώς βέβαια οι εκλογές πήγανε περίπατο. Και έφτιαξε επομένως ένα μοντέλο θρησκευτικού φανατισμού, πολλοί το λένε Ισλαμοφασισμό, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή και η εικόνα την οποία έδειξε τις τελευταίες μέρες, την οποία δεν την είχε ξαναδείξει σε τέτοια έκταση, έχει χαρακτηριστικά αυτής της απόλυτης περιφρόνησης, ας πούμε, για την ανθρώπινη ζωή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τώρα βγαίνουν, ας πούμε, αποκεφαλισμένα παιδιά σε ένα κιμπούτς και άλλα τέτοια. Δηλαδή προχώρησε προς τη γραμμή του ISIS. Θυμίζει Ισλαμικό κράτος ήταν, όλο αυτό ακριβώς, που ήταν. Ακριβώς. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει με τη Χαμάς. Αυτό βέβαια σπρώχτηκε στα άκρα
από το γεγονός ότι και στο Ισραήλ, ενώ κάποτε κυριαρχούσε έτσι το σιωνιστικό κίνημα, ήταν καταξοχήν κίνημα του σοσιαλιστικού κινήματος στο Ισραήλ. Το εργατικό κόμμα κυριαρχούσε για δεκαετίες στην πολιτική του Ισραήλ. Και ακόμα και η άλλη πλευρά, ας πούμε, η Golda Meir και οι λοιποί που ήρθαν μετά, ήταν, θα λέγαμε, μια δεξιά ή κεντροδεξιά εκδοχή κόμματος. Τα τελευταία χρόνια όμως, και ιδιαίτερα με την είσοδο διάφορων αυτών που λένε ορθόδοξων σιωνιστών, που είναι θρησκευτικού χαρακτήρα απόλυτα, έχουμε μία διολίσθηση προς μία θρησκευτική σύγκρουση παράλληλα με την εθνική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Χαμάς, είναι και από την άλλη πλευρά οι έπικοι, οι οποίοι έτσι διώχνουν σταδιακώς τους Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη, που υποτίθεται ήταν το Παλαιστινιακό κράτος. Έχουν φτάσει πλέον να έχουν κατασταθεί πάνω από 500.000 στο εσωτερικό της Δυτικής Όχθης, και αυτό με τη λογική ότι πρέπει να εκδιώξουν εντελώς τους Παλαιστινίους και να καταλάβουν όλη την περιοχή μέχρι τα σύνορα με την Ιορδανία. Η πόλωση δηλαδή, η πόλωση που έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά στο κομμάτι το θρησκευτικό, λέτε ότι έχει μεγαλώσει την κλίμακα των συγκρούσεων. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου, επειδή είχε ο ίδιος προβλήματα, το κυνηγάνε για διάφορες ιστορίες και θα ήταν φυλακή αν δεν ήταν πρωθυπουργός, για να μπορέσει να κρατηθεί συμμαχή με τα ακραία θρησκευτικά αυτά κόμματα και ακολουθεί τις πολιτικές τους. Αυτός είναι και ένας λόγος εξάλλου, επειδή όλη η σύγκρουση είχε μετατεθεί στην Δυτική Όχθη, που ήταν εγκαταλελειμμένο στρατιωτικά το πεδίο της Γάζας. Το γεγονός δηλαδή ότι μπόρεσαν 1.500, 2.000, 3.000, πόσοι μπήκαν. Οι Ισραηλινοί λένε ότι έχουν σκοτώσει 1.500. Αν θέλουμε το πιστεύουμε. Πάντως μπόρεσαν να πιάσουν στον ύπνο όχι μόνο τις υπηρεσίες ασφαλείας που κατόρθωσαν να τις προσπεράσουν, αλλά και τον Ισραηλινό στρατό. Και σε επιχειρησιακό επίπεδο, βέβαια. Ακριβώς. Είχαν μπολτόζες, είχαν μηχανές, είχαν ανεμόπτερα. Την ίδια στιγμή που είχαν συγκεντρώσει όλο το βάρος στην Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, όπου εξελίσσεται μια λογική απόλυτα παρανοϊκή, ας πούμε, από την πλευρά των ακραίων θρησκευτικών σιωνιστών, η οποία επέτρεψε στην Χαμάς να προετοιμάσει, γιατί αυτό είναι δουλειά τώρα που πρέπει να προετοιμάζεται κανένα χρόνο. Και μάλιστα συμβολικά έγινε την ημέρα που 50 χρόνια πριν η Αίγυπτος και η Συρία είχαν ευνηδιάσει το Ισραήλ, πάλι και τότε είχαν μείνει όλοι έκθαμβοι, παρόλο που στο τέλος το Ισραήλ κατόρθωσε να νικήσει, όμως υποχρεώθηκε τότε να παραδώσει εδάφη της Συρίας και της Αιγύπτου τα οποία κατήχε, και έτσι μπόρεσε να υπάρξει μια ειρήνη κυρίως με την Αίγυπτο πάνω στη βάση, διότι είχε καταλάβει το Ισραήλ, τα λέω για τους φίλους που δεν τα γνωρίζουν, είχε καταλάβει όλο το Σινά, ανήκε στο Ισραήλ. Και τότε, στον πόλεμο του 1973, που έγινε ακριβώς, ξεκίνησε ακριβώς την ίδια μέρα, το είχαν επιλέξει οι τζιχαντιστές της Χαμάς να γίνει την ίδια μέρα με την εβραϊκή γιορτή. Με την εβραϊκή γιορτή και με τα 50 χρόνια από την προηγούμενη σύγκρουση, τη μάχη του Γιον Κιπούρου, όπως λέμε. Κύριε Καραμπελιά, εδώ θέλω λίγο να μείνουμε, διότι βάζετε μία διάσταση που δεν συζητιέται πάρα πολύ. Δηλαδή, το Παλαιστινιακό στη βάση συζήτησης δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είχε την εποχή που το δίδυμο Αραφάτ Ράμπιν μιλούσε και υπήρχε μία άλλη διάσταση. Αυτό δείχνει τώρα εδώ
το κομμάτι το πολιτισμικό της, της θρησκείας που σε αυτή τη βάση, επειδή είδαμε τις σφαγές στο φεστιβάλ και τους βιασμούς και επειδή είδαμε πανηγυρισμούς ας πούμε από πολλές μουσουλμανικές χώρες, αυτό βάζει ας πούμε όχι μόνο το Ισραήλ αλλά ευρύτερα τη Δύση, ναι, απέναντι. Και γενικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει τη μετεξέλιξη του Ισλαμισμού όχι πια σε θρησκεία αλλά σε μια πολιτική ιδεολογία, όπως το είχαμε δει στον ISIS, όπως το είχαμε δει στον Bin Laden, έτσι. Μια πολιτική ιδεολογία με ακραία φασιστικού τύπου χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι ότι βάζει, όπως είπατε, ένα γενικότερο πρόβλημα, διότι επιτείνει το διαχωρισμό τον οποίο έχουμε τόσες φορές, για τον οποίο τόσες φορές έχουμε μιλήσει, δηλαδή ανάμεσα σε ένα ευρασιατικό μπλοκ το οποίο περιλαμβάνει βεβαίως και τη Χαμάς και τις όλες τις ακραίες ισλαμιστικές πλευρές απέναντι στη Δύση και αυτό που θεωρείται παράρτημα της Δύσης έτσι στο εσωτερικό του αραβικού κόσμου που είναι το Ισραήλ. Παρότι λοιπόν το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια είχε κατορθώσει σε ένα βαθμό με βάση και την ισχύ που έχει και την αιμονή την οποία δείχνουν και για το ότι είχε κάνει πολύ σύγχρονο το κράτος το εβραϊκό και οικονομικά, είχε κατορθώσει να αποκτήσει κάποιες σχέσεις με αραβικές χώρες, όχι μόνο με την Αίγυπτο αλλά και με τα Εμμυράτα και εν μέρη με τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα επρόκειτο να υπογραφεί στο άμεσο μέλλον συμφωνία πια αναγνώρισης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, η κίνηση αυτή της Χαμάς ήρθε να το τορπιλήσει και ταυτόχρονα, όπως φάνηκε από τις χτεσινές δηλώσεις του Ερντογάν, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξαναφτιάξει το μέτωπο συμπεριλαμβάνοντας και την Τουρκία. Η Τουρκία χθες επιτέθηκε, ο Ερντογάν χθες επιτέθηκε με βίαιο τρόπο εναντίον των Αμερικανών και του Μπάιντεν, δηλαδή όλο αυτό το ειδήλιο που κράτησε από τους σεισμούς και μετά φαίνεται να πηγαίνει περίπατο. Δηλαδή ο Ερντογάν ξαναγυρνάει, μάλιστα είχε και επικοινωνία με τον Πούτιν, το μέτωπο δηλαδή ξαναστήνεται, το ευρασιατικό μέτωπο με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Άρα ναι, αυτό το προκάλεσε η ιστορία της Χαμάς. Αυτό που λέτε τώρα ότι ο Ερντογάν γυρίζει πάλι στο κομμάτι το ισλαμικό που έχει και το εθνικιστικό, το κεμαλικό μέσα, δίνει με την στάση αυτή που κρατάει, τον υποχρεώνει καταρχήν να διαλέξει στρατόπεδο έτσι όπως φαίνεται από τις δηλώσεις. Ακριβώς, ενώ ήθελε να το παρότι πάει μαλακά να τα βρει με το Ισραήλ. Να τα βρει με το Ισραήλ λόγω των ναι. αγωγών και της ενέργειας. Αυτό δεν δίνει πολλά μηνύματα και προς εμάς για να πάμε μετά στο θέμα της Ρωσίας. Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα οποία έλεγαν διάφοροι τα τελευταία περίοδο ότι μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία είναι ένα πράγμα να πούμε ότι εκμεταλλευόμαστε κάθε περίοδο και κερδίζουμε χρόνο γιατί πρέπει να κερδίσει χρόνο και να εξοπλιστεί. Έτσι. Ότι βεβαίως πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε περίοδο ανάπαυλας. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως από την άλλη πλευρά δεν έπρεπε να τρέφουμε αυταπάτες όπως πολλοί έσπευσαν να έχουν. Ότι θα τα βρούμε, θα υπάρχει λύση. Δηλαδή αν ακούγαμε τις βλακίες που ακουγόντουσαν πριν μερικές εβδομάδες θα καταλαβαίναμε τι συμβαίνει. Τώρα τα πράγματα, γιατί είναι προφανές ότι αυτό θα έχει συνέπειες και στην συνολικά, όχι μόνο στη στάση με τη Δύση, αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ότι F-16 πετάξανε, έτσι δηλαδή αποφάσισε η Τουρκία, γιατί η κίνηση αυτή του Ερντογάν, μιλώντας μάλιστα σε συνάντηση με τον Αυστριακό Πρόεδρο, δεν είναι αστεία, είναι μια κίνηση που ξαφνικά διαλέγει μέτωπο. Και το ΝΑΤΟ, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και όλα αυτά πάνε περίπατο τώρα. Άρα τώρα ακριβώς.
Δηλαδή μπαίνουμε σε μία σύγκρουση, μπαίνουμε σε μία σύγκρουση, κατηγόριζε τους Αμερικάνους ότι πάνε να δολοφονήσουν τους Παλαιστινίους φέρνοντας τα καράβια, διότι βεβαίως δεν ήθελε να υπάρχουν στην περιοχή έτσι αμερικανικά πλοία, ήθελε να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Και λέει, ας πούμε, παραμύθια, λες και πρόκειται οι Αμερικανοί να βομβαρδίσουν τη Γάζα. Οι Αμερικανοί είναι εκεί για να αποτρέψουν την επέκταση της σύγκρουσης. Δηλαδή να μην αφήσουν Συρία ή Ιράν ή άλλους να θελήσουν να εμπλακούν σε αυτή τη σύγκρουση. Αυτός είναι ο ρόλος της αμερικάνικης παρουσίας και της επιβεβαίωσης της συμμαχίας με το Ισραήλ. Και βγαίνει λοιπόν ο Ερντογάν και λέει ότι οι Αμερικανοί στηρίζουν όλους τους τρομοκράτες στην περιοχή, εννοεί προφανώς τους Κούρδους, είναι βαμμένοι με αίμα και άλλα τέτοια. Δηλαδή ήταν πολύ χοντρή η στροφή την οποία έκανε με ευκαιρία, έτσι, αυτό που συνέβη εκεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει τη σύγκρουση πολύ πιο πέρα και πιο άγρια. Τι εννοώ? Οι Ισραηλινοί από παλιά δεν βλέπανε με καλό μάτι την παρουσία της Γάζας. Εάν με αυτή την ευκαιρία που τους δίνει η Χαμάς, γιατί τους δίνει μια ευκαιρία, προχωρήσουν και πείσουν την Αίγυπτο να ανοίξει τα σύνορα, και είναι δύσκολο να μην τα ανοίξει αν θα υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες που θα τρέχουν, τι θα κάνει μια μουσουλμανική χώρα, θα πει δεν τους δέχομαι. Και υπό τέτοιες συνθήκες τώρα βέβαια. Η λογική τους είναι να μεταβάλουν ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι όλους, τους κατοίκους της Γάζας σε πρόσφυγες. Δηλαδή αυτό που πιστεύω ότι θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο, αν δεν υπάρχουν αντίθετες πολύ ισχυρές δυνάμεις που τους κρατήσουν, έτσι, εννοώ διπλωματικά, πολιτικά κτλ. Αυτό που λέει ο Νετανιάχου ότι τέλειωσε η εποχή, θα λήξουμε με τη Χαμάς οριστικά και θα αλλάξει ο χάρτης. Όταν λέει θα αλλάξει ο χάρτης, εννοεί ακριβώς αυτό. Ότι η προσπάθεια θα είναι να εξαλείψουν τη Γάζα από προσώπου γης. Δηλαδή τον πληθυσμό. Αφού πρώτα βομβαρδίσουν, να τους μεταβάλουν σε πρόσφυγες λέγοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμβίωσης, απεδείχθη με το ότι οι Παλαιστίνοι ανέδειξαν στην ηγεσία τους στη Χαμάς, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα συμβίωσης. Άρα πάμε για σύγκρουση καθολική μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινία. Θέλω λίγο να, επειδή κάνατε μια αναφορά στον Ρώσο Πρόεδρο, θέλω να μου πείτε λίγο το ρόλο της Ρωσίας, γιατί ενισχύεται όλο και περισσότερο και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία είχατε πει ότι με αυτή την κίνηση διάλεξε πλέον στρατόπεδο το ευρασιατικό η Τουρκία, και τώρα με όλο αυτό που γίνεται αποδεικνύεται. Η ισχυροποίηση λοιπόν που έχει η Τουρκία μαζί με τη Ρωσία και με το Ιράν, που το όλοι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή η Χαμάς εξοπλίζεται από το Ιράν, πόσο μπορεί είτε να άφησε να κυλήσουν τα πράγματα ενώ μπορούσε να αλλάξει την πορεία σε αυτό όλο που βλέπουμε η Ρωσία, και πόσο τη βολεύει από το θέμα η της ενέργειας. Όχι απλώς το άφησε να κυλήσει, το έσπρωξε. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας είναι δυνατότερες από τη Μοσάντ. Αν υπάρχουν οι πρώτες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, είναι οι Ρώσικες. Είναι μέσα σε όλα. Εδώ είναι μέσα σε όλα σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν θα είναι μέσα σε όλα σε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι προφανώς, ήταν και μέσω του Ιράν. Στην Ελλάδα τώρα, για να το πούμε, για αυτό, στην Ελλάδα που είναι το πιο εύκολο κράτος ως προς τη Δύση και τους Αμερικανούς. Ναι. Όσο μάλλον εκεί. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό βολεύει φοβερά την Ρωσία, διότι ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο, άρα αδυνατίζει και άρα θα είναι όλο και πιο πολλές φωνές που θα λένε
δεν μπορούμε να το τραβήξουμε. Πόσο άλλο θα το τραβήξουμε με τους και νομίζω ουρανούς, και το θέμα και, το, και αποτραβιέται το θέμα και οικονομικά αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος από όλη τη διεθνή κοινότητα από την Ουκρανία, οπότε ενδεχομένως να μπορεί να παίξει πιο καλά εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα για τους Ρώσους αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους, δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό ο Ερντογάν έσπευσε να τηλεφωνήσει στη Ρωσία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν κίνηση, χθες δηλαδή. Έτσι. Δεν έσπευσε να πάρει τηλέφωνο ούτε τον Μπάιντεν, ούτε κανέναν άλλον. Πριν 2-3 μέρες είχε πάρει τον Νετανιάχου, αλλά τώρα η γραμμή γύρισε. Επιτέθηκε στους Αμερικάνους για το ντρόν το οποίο έριξαν και τα λοιπά. Και άρα μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο όξυνσης της Τουρκίας με τη Δύση, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αναταραχής που υπάρχει στην περιοχή και που θα έχουμε όξυνση. Και σας λέω, εγώ πιστεύω ότι οι Ισραηλοί θα δοκιμάσουν, δεν ξέρω αν θα το πετύχουν, δεν είναι εύκολο, έτσι. Είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Γάζα. Ναι, κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Το ότι αυτή τη στιγμή βάλετε το Ισραήλ και από τη Χεσμπολάχ που είναι στο έδαφος του Λιβάνου, αλλά και από τη Συρία έχουν καταγραφεί ότι υπάρχουν, ας πούμε, ρουκέτες. Συν αυτό, ναι, που γίνεται από τη Χαμάς. Φοβάστε να έχει περαιτέρω ανάφλεξη. Γι' αυτό είναι εκεί τα αμερικάνικα σκάφη. Τα αμερικάνικα σκάφη είναι εκεί για να πούνε στη Χεσμπολάχ και στους Σύριους ότι μην κινηθείτε. Αυτό θα εξελιχθεί μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Γραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και για την ανάλυση και την παρουσία σας για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μόδη.